την διοικούσα τη προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη πέμπτη, ε, αποφασίσαμε ε, όσον αφορά βλέποντα την κατάσταση την ε, γέφυρα, η οποία βρίσκεται στο γιόφυρα, γέφυρα Καλατράβα ονομαζόμενη, η οποία ήταν μια πεζογέφυρα που κατασκευάσει την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 και έκτοτε δεν έχει συντηρηθεί μέχρι σήμερα. Ε, μάλιστα είναι αποκομμένη η, η πρόσβασή της, όπου δυστυχώ ε, δυστυχώς η κατάσταση σήμερα εμπνέει πάρα πολύ μεγάλε ανησυχίε όσον αφορά την στατικότητά τη. Υπάρχει μια αποσάθρωση και στα καλώδια, τη τάξη του 40% και πλέον, και φυσικά στι υλώσει και στι αλλά και σε όλα τα μεταλλικά τη στοιχεία, όπου είναι προφανώ επικίνδυνη όσον αφορά για τη χρήση της. Φυσικά η χρήση τη έχει αποκλειστεί. Ε, παρόλα αυτά ε, το θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι το να μην χαθεί αυτό το έργο είναι ένα έργο που πληρώθηκε από, τον, ε, από τους πολίτες και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να, ε, να, προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε στη συντήρηση εμείς ως τεχνικό μελητήριο έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές ε, το θέμα της συντήρησης των δημοσίων έργων το, μητρό, το ηλεκτρονικό μητρό της συντήρησης των έργων μετά την παράδοσή τους για την παραλαβή της σε χρήση ε, και είναι ένα θέμα το οποίο ε, δυστυχώς ε, έχει ε, αφαιθεί στην τύχη του ε, και δεν έχει προχωρήσει. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές σε πολλά σημεία διάφορα δημόσια έργα, μεταξύ αυτών και η εν λόγω γέφυρα, η οποία εγκαταλείφθηκε στο έλεος και στη συνέχεια προφανώς το κόστος της αποκατάστασής του είναι πολλαπλάσιο από το ό, αν υπήρχε ένα πρόγραμμα συντήρησης συγκεκριμένο. Ε, Τώρα, ε, όσον αφορά την ε, πεζογέφυρα, είναι ένα Ολυμπιακό έργο, κάποια στοιχεία. Ε, Κατασκευάστηκε με προγραμματική σύμβαση ε, του Δήμου Ηρακλείου με τον τότε ο ΑΝΑΚ, τον Οργανισμό Ανάπτυξη ε, Κρήτη. Ε, ε, Δυστυχώ το έργο ποτέ δεν παραλήθηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Ήταν ένα έργο το οποίο δεν είναι αδειοδοτημένο ε, ή τουλάχιστον δεν είχε όλε σε σχέση με τη διευθέτηση του ποταμού Γιώφυρου. Ε, έκανε κάποιε προσπάθειε ο Δήμο Ηρακλή, ομολογουμένω εδώ και αρκετά χρόνια, όσον αφορά και την αδειοδότησή του, ώστε να προχωρήσει στην αποκατάστασή του, μια και το, 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 το οικόπεδο εντό εισαγωγικών το, 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 ανοίγει στην κλιματική υπηρεσία του δημοσίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν τέτοιε γραφειοκρατικέ δυσκολίε και αυτό, εμεί ο σύμβουλο τη πολιτεία, αυτό είναι που αναδεικνύουμε κάθε φορά όταν συζητάμε για διάφορα έργα. Όταν μιλάμε για έργα τα οποία παραλαμβάνονται, κατασκευάζονται με χρήματα του ελληνικού λαού. Ε, ε, στη συνέχεια αφήνονται στην τύχη τους, δεν δίνονται σε χρήση ή σε αυτόν ο οποίος θα πρέπει να, συντηρεί, να, να, το συντηρεί ή να το παρακολουθεί και στη συνέχεια έχουμε μια τέτοια κατάσταση στην εγκατάλειψη. Νομίζω ότι αυτά είναι και κυβερνητικές πολιτικές και κεντρικές πολιτικές, οι οποίες όμως πολλές φορές οι δήμοι ή οι αντίστοιχε υπηρεσίες βρίσκονται σε αδυναμία στο να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα όταν υπάρχουν συναρμοδιότητες. Δηλαδή, σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι συναρμοδιότητε διεύθυνση υδάτων τη περιφέρεια Κρήτη, τη αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι τα Ολυμπιακά έργα τότε που κατασκευάστηκε. Είναι δηλαδή ένα κυκλώνος ο ΑΝΑΚ, ο Δήμος Ηρακλείου, Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όποιο άνθρωπος είναι σε μια τέτοια διαδικασία στον να προ... μπορέσει, αν μη άλλο, να το απεμπλέξει να το 20 χρόνια μετά, προφανώς είναι πάρα πολύ ε... δύσκολο και πέφτει σε ένα κυκλώνα διαφορών ε... εμποδίων. Ε... Εμεί πάντως καλούμε σε κάθε περίπτωση αυτή... αυτό το γρήφο, να μπορέσει ο Δήμο, αν μη τι άλλο, μια και είναι οι χρήστε, οι πολίτε, σε ένα πολύ ωραίο χώρο που έχει κατασκευαστεί εκεί στον Καράβολα, να μπορέσει να, α, να, βρούμε, μια, να βρει μια διαδικασία και εμεί στο τεχνικό Μελτήριο είμαστε στη διάθεσή του, να μπορέσουμε να βρούμε μια διαδικασία ώστε να μπορέσουμε αυτό το έργο, αν μη τι άλλο, να μην το χάσουμε, να μην χαθεί από του πολίτε και να συστηρηθεί.